αυτή εδώ τη γωνιά του κόσμου που τις τελευταίες μέρες ζει το δικό της πυρετό. Όποτε έχει ντέρμπι, για πολλές μέρες, πριν και μετά τον αγώνα, αυτό θα μονοπολίσει τις περισσότερες κουβέντες μεταξύ φίλων και ενίοτε θα τους χωρίσει κιόλας για κάποιο διάστημα πριν φυσικά τα ξαναβρούν. Αυτό έχει να κάνει και με την ανθρώπινη φύση. Είναι άλλος ένας λόγος που λατρεύουμε τα ντέρμπι. Πολύ εντυπωσιακό το γήπεδο αυτό. Αν το επισκεφθείς, σίγουρα σου μένει αξέχαστο. Ο αγώνας ξεκίνησε. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Υπέροχη κίνηση. Μαουρίσιο. Φακούντο Σάντσες βγάζει την μπάλα δεξιά. Ευκαιρία για αντεπίθεση. Μάνταλος προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Μαουρίσιο. Αυτές οι πάσες είναι χάρμα οφθαλμού. Εδώ βλέπουμε πως τους σταμάτησαν έγκαιρα. Ωραίο διώξιμο. Να δούμε αν θα βγάλουν και κάτι καλό για την ομάδα του. Θα ψάξει μακριά για συμπαίκτη. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Ωραίο σου! Διέσωσε τώρα ο Διούδης. Διαφάνες. Δίνει μια μακρινή παλιά μπροστά. Υπέροχη Μακέντα! Πολύ δύσκολη η επέμβαση του πορτιέρο. Αλλά τελικά μπόρεσε και έδιωξε την μπάλα. Ινσούα. Μάνταλος. Είμαστε στα μισά του πρώτου μέρους και ακόμα δεν έχει σημειωθεί κάποιο γκολ. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Κλέβει την μπάλα. Καταφέρνει να διώξει με τις γροθιές ο goalkeeper. Τσιγκρίνσκι θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Μάνταλος ψάχνει τη σύκτη πάσα. Πιάνει ένα σου. Διαφάνες. Φακούντο Σάντσες. Πολύ καλό το passing game εδώ. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη άμυνα. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να γίνει. Αλλά έγινε. Αν και διαμαρτύρονται οι παίκτες, ο διαιτητής τους διώχνει αμετάπιστος. Έχει καταλογίσει πέναλτι και μένει σε αυτό. Σκοράρει και κάνει το 1-0 για την ομάδα του. Φάνηκε από το πώς πήγε πάνω στην μπάλα ότι θα το έβαζε. Από τον τρόπο που το χτύπησε, καταλαβαίνει κανείς πόσο καλός είναι από τα 11 βήματα.
1-0 το σκορ. Και το παιχνίδι θα πάρει άλλη τροπή τώρα. Αυτό σίγουρα θα του απαλλάξει από το άγχος, αλλά δεν πρέπει να χαλαρώσουν κιόλας. Ξέρουμε άλλωστε πόσο απρόβλεπτο είναι το ποδόσφαιρο. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας. Φακούντο Σάντσες, η στέλνει προς την περιοχή. Κρίστισιτς. Μαουρίσιο. Και προσπαθεί να σουτάρει. Λίγο ήθελε για να καταλήξει μέσα. Αυτός ο ποδοσφαιριστής δεν το πολύ σκέφτεται για να σουτάρει. Και πιστεύω πολύ καλά κάνει όταν έχει και το χώρο και το χρόνο για να το επιχειρήσει. Τσιγκρίνσκι. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Σεντράριο Μακέντα. Η παράβαση υπέπεσε στην αντίληψη του διαιτητή και την καταλογίζει. Θα μπορούσε εύκολα να είχε δει την κάρτα, όμως ο διαιτητής αποφάσισε να είναι ποιητής. Διαφάνης. Επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Μία μακρινή παλιά μπροστά. Ξεκινάει κόντρα και τη στέλνει προς τα αριστερά. Λιβάια. Στον ουρανό η μπάλα. Βλέπει δίχτυα από εκεί. Σουτάρει. Αυτή ενδέχεται να είναι η τελευταία φάση για το ημίχρονο. Πιάνει μια κεφαλιά. Ακούγεται το σφύριγμα του διαιτητή. Είναι το τέλος του πρώτου ημίχρονου. Η ΑΕΚ είναι ακόμα πίσω ένα τέρμα. Παρότι άγγιξε την ισοφάριση. Ένα συναρπαστικό ημίχρονο μέχρι τέλους. Ξεκινάμε για το δεύτερο ημίχρονο. Η ΑΕΚ χρειάζεται τώρα ισορροπία και καθαρό μυαλό και οι παίκτες να επιστρατεύσουν την εμπειρία τους. Οι πιο έμπειροι θα πρέπει να βγουν μπροστά. Η άμυνα πολύ σωστά το κράτησε εκεί και τον νίκησε κατά κράτος. Δεν του έδωσαν καν τον χώρο να γυρίσει το σώμα του. Κάνει τη μακρινή παλιά. Αυτή είπα... Μακέντα! Παραλίγο! Ήταν θέμα χιλιοστών. Αρκετά φιλόδοξη αυτή η προσπάθεια. Αλλά χρειαζόταν κάτι καλύτερο από αυτό για να απειλήσει με αξιώσεις την αντίπαλη εστία. Φακούντο Σάντσες. Φακούντο Σάντσες. Θα κάνει τη μακρινή παλιά. Α, δεν πιθάνει. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Μάνταλος. Λιβάγια. Με καλές προϋποθέσεις. Ο Λιβάγια πάντα καραδοκεί για τον γκολ, ό,τι και αν βρίσκεται. Αν υποψιαστεί ευκαιρία για γκολ, θα σουτάρει χωρίς κανένα δισταγμό. Ινσούα.
Ντιβάλια. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Πετάει την μπάλα μακριά για να είναι σίγουρος. Βλέπουμε κίνηση στον πάγκο. Από ό,τι φαίνεται, θα πραγματοποιήσουν αλλαγή τώρα. Μάνταλος. Φακούντο Σάντσες. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Να τι πρέπει να κάνουν στον χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους. Η μόνη λύση είναι να τα παίξουν όλα για όλα, πια και ό,τι βγει. Ναι, πράγματι. Όπως βλέπουμε, επιλέγουν να κάνουν άλλη μία αλλαγή. Πολύ αποτελεσματική η προβολή του. Κέρδισε την μπάλα. Θα τη στείλει στα μετόπισθεν για να ξεκινήσει μια νέα επίθεση. Πάνω στην ώρα ήρθε σαν από μηχανής θεός και έκοψε αποσογώντας μια πολύ δύσκολη για αυτούς κατάσταση. Σάκχο. Δεν κατάφερε να περάσει την παλιά που ήθελε. Νομίζω πως άλλο ήθελε να κάνει και άλλο έκανε. Και αυτό το απολογητικό βλέμμα προς το συμπαίκτη του τα λέει όλα. Μάνταλος. Τα πράγματα φαίνονται σκούρα για αυτούς τώρα πια. Τι να πω, πρέπει να πάνε όλοι μπροστά και ό,τι βρέξει. Είναι ευκαιρία. Αστόχησε στο σουτ. Γενικά το έχει το μακρινό σουτ, αλλά τώρα δεν το έπιασε καλά. Και ο προπονητής τους κάνει άλλη μία αλλαγή. Απανωτά. Δεν αποτελεί έκπληξη αυτή η απόφαση, γιατί πραγματικά ο ποδοσφαιριστής φαινόταν πολύ κουρασμένος. Νομίζω πρόκειται απλά για μια κίνηση φρεσκαρίσματος της ομάδας. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Μπουζούκης. Φακούντο Σάντσες. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Υπέροχη προσπάθεια. Δεν τη βρήκε όπως ήθελε. Και μπαίνουμε στις καθυστερήσεις. Σκάβει έξυπνα την μπάλα προς το συμπαίκτη του. Αυτό είναι! Αφού συμβουλεύτηκε το ρολόι του, ο διαιτητής σφυρίζει τη λήξη. Η άμυνά τους τα πήγε πολύ καλά. Επέτρεψε να περάσει μόνο ένα σουτ. Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για τους επιθετικούς όμως. Ήταν εκτός φόρμας. Δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν τις όποιες ευκαιρίες. Σίγουρα το θέμα του γοήτρου είναι αυτό που κάνει πιο δύσκολο το να χάνεις παιχνίδια σαν το σημερινό. Δεν νομίζω πως μπήκαν με λάθος κινήτρα και σχέδια στον αγώνα, ούτε ότι τους έλειψε το πάθος ή κάτι άλλο. Αυτό είναι απλά απόδειξη ότι παιχνίδια σαν και αυτό είναι απρόβλεπτα. Κάπου εδώ τελειώνει η ζωντανή μας κάλυψη για απόψε. Το μόνο που μένει είναι να ευχαριστήσω τον σχολιαστή μας, τον Γιώργο Θαναϊλάκη. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε και οι δύο. Και από μέρους μου ένα μεγάλο ευχαριστώ.